Και φτάσαμε αισίως το 1984. Χαμός. Εδώ χαμός. Χαμός. Τελείως. Beat Street. Ταινία. Και δίσκος. Breakdance. Η ομώνυμη ταινία και αυτή. Με τον Τούρμπο και τον Όζον. Στο Beat Street χαμός. Εκεί στις κόντρες στο Roxy. Rocksteady Crew με τους άλλους. Άλλη ταινία. Crash Groove. Και άλλο ένα ντοκιμαντέρ, το Style Wars, που ήταν την προηγούμενη χρονιά, αλλά ήρθε στα χέρια μου τότε σε βιντεοκασέτα. Όλα αυτά σε βιντεοκασέτες, χαμός, να τις βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ξεπατικώνουμε φιγούρες, να προσπαθήσουμε να βάλουμε το στοιχείο μας μέσα. Απίστευτες στιγμές αυτές για εμάς τους πιτσιρικάδες εκείνη την εποχή που... Βγάζει τώρα από μουσική ο Ice-T το Reckless, η Run DMC το μόνιμο άλμπουμ εκείνη την εποχή, η Houdini το Escape, τρίτσε ρουστή, έχω και εδώ πράγματα γιατί τα λέω από εδώ. Και δίσκο και η Rocksteady Crew, το group, το Breakdance με τον Crazy Legs. Και φυσικά ο LL Cool J το I Need A Beat εκείνη την εποχή, έτσι σκάει ο ματσό τύπος ας πούμε. 1984 λοιπόν, κομμάτι που χορεύαμε του Μάλκο Μακλάρεν που αναφέραμε και πριν, και είναι η χρονιά του Μπαμπάτα τώρα. Ας πάμε πρώτα εδώ στο Unity με τον James Brown. Africa Μπαμπάτα και James Brown μαζί, το Unity Renegades of Funk, το LP Africa Μπαμπάτα με Soul Sonic Force. Όχι, αυτό είναι το συγκλάκι. Τώρα, το World Distraction. Johnny Rotten, που είπαμε από Sex Pistols, Peel και τα λοιπά, και Africa Μπαμπάτα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, παραγωγή Bill Laswell. Παιδιά, ψάχτε τα αυτά. Ψάχτε τα αριστούργημα για την εποχή αυτό, το World Distraction. Grandmaster Flash and the Furious Five, the We Don't Work For Free. Φυσικά, ναι, κανείς δεν δουλεύει τσάμπα. Magnum Force, το Get In The Mix, ιστορικό συγκλάκι, λιωμένο, καταλιωμένο αυτό τα πάρτι. Master Don Comedy, το Musicgram, πολύ σπάνιο της εποχής single. Όπως και αυτό, τον Divine Sounds, τον Dollar Bill Dub. Ψάχτε παιδιά, ψάχτε να τα βρείτε. Ψάχτε να τα βρείτε. Εγώ μια την αίσθησή μου απλά σας μεταφέρω. Εκείνη τη χρονιά έχω τον Σεπτέμβριο, περνάω στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων και πάω και κλείνω μες στην Πάρνηθα 16 χρονών στο σανατόριο και πάνω που ήταν... Όχι, δεν ήμουν άρρωστος, ήταν η σχολή εκεί και αρρωστήσαμε εκεί φυσικά. Πάνω στην Πάρνηθα ισόκλειστη, βγαίναμε κάθε Παρασκευή, πηγαίναμε Δευτέρα, βγαίναμε Παρασκευή, Παναγία μου. Μετά ο στρατός μου φάνηκε παιχνίδι, μετά από όλο αυτό, για να γίνουμε μάγειρες, να βγούμε γρήγορα έξω να δουλέψουμε, μιας και είχαμε παρατήσει το σχολείο. Εμένα που με βλέπετε δεν έχω τελειώσει το λύκειο. Μπορεί κάποιοι να φαντάζονται ότι έχω σπουδάσει. Εγώ σας λέω, αυτό 16 χρονών βρέθηκα εκεί με φίλους που ακόμα έχω και αγαπημένους. Τέλος πάντων, γίναμε μάγειρες τουλάχιστον από εκεί. Πάρνηθα. Εκείνη την εποχή ακούμε διάφορα. Είναι Prince, Purple Rain, Aman, Sky Sunday με το Diamond Life, το LP. Την ερωτευόμαστε όλη την κυρία. Jean-Michel Jarre, πιο ηλεκτρονικός έτσι, το Zoolook έτσι. Βλέπετε, ακούγαμε από παντού, δηλαδή ήμασταν, δεν μπορείς να κάνεις hip hop αν δεν ακούς καλά πράγματα από παντού. Και οι Dead Can Dance φυσικά, με το μόνιμο που μας κάνανε πολύ εντύπωση μουσικά
τότε αυτό το ταξίδι. Το 84 τώρα παρουσιάζει τον πρώτο υπολογιστή Μάκητος. Δολοφονείται η Ίντιρα Γκάντι. Γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Λος Άντζελες. Δεν θυμάμαι αν είχαμε Ολυμπιονίκη εκεί. Αν είχαμε, θα είχαμε παλαιστεί. Δεν θυμάμαι. Πεθαίνει ο Βασίλης Τσιτσάνης εκείνη τη χρονιά, ο Γιάννης Καρύμπας, ο Κυριάννης μας. Πεθαίνει ο Μάρβιν Γκέι, έτσι, από τους μουσικούς, και τρεις μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί εκείνη τη χρονιά, τους πήρα και τους 20 όλους. Διονύσης Παπαγιάννοπλος, Μάνος Κατράκης, Χρόνης Εξαρχάκος, Μορφές και τρεις. Κρατάμε για ένα αποσιολόγιο. Μάλλον κάνουμε για ένα μνημόσυνο σε αυτούς που αξίζει, γιατί όλα αυτά μας κάναν αίσθηση. Μέσα σε εκείνη τη χρονιά μου έκαναν αίσθηση, είναι τελείως υποκειμενικό αυτό. Ερχόντουσαν μουσικές, φεύγαν άνθρωποι, αλλά όλα αυτά σχηματίζονταν σε στιγμές. Και έτσι ένας άνθρωπος χτίζει το βιός του με όλα αυτά, με τα καλά και τα κακά. 1984 λοιπόν ήταν αυτό. Και έχουμε δρόμο. Καλή ζωή.